Τι ήθελες να μου πεις τώρα? Ότι δεν ζούμε μια προπαγάνδα και ντρεπόμαστε να το πούμε. Δεν δηλαδή... έχει τελειώσει ακόμα η εποχή του δόγματος που το ένα δόγμα διαδέχεται το άλλο. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι απαγορεύεται να αμφιβάλλεις και να αμφισβητείς τίποτα. Διότι είσαι, δηλαδή πρέπει να νιώθεις ο ίδιος, δηλαδή κάποιοι το νιώθουνε, φοβισμένοι άνθρωποι προφανώς. Αυτό, αλλά θα τα τακτοποιήσουμε σιγά σιγά, θα τη βρούμε την άκρη. Δεν ξεκινάω από κάποια, δεν χρησιμοποιήσω εγώ δόγμα. Θα το βρούμε την άκρη σιγά σιγά. Δηλαδή, βρισκόμαστε και μεγαλώνουμε, βρισκόμαστε σε μια φάση τώρα που τα πράγματα είναι δογματικά. Και το νιώθεις ενεργειακό ότι είναι δογματικά. Μην και τολμήσεις να αμφισβητήσεις κάτι. Δεν επιτρέπεται να το αμφισβητήσεις. Ενώ η σκέψη. Και γενικά, όλα βασίζονται στο ότι πώς να συζητήσεις ό,τι θέλεις. Υπάρχουν κάποιες αρχές, το βάζεις κάτω και τα λοιπά. Ευγενικά μάλιστα. Να διαφωνήσεις, να φέρνεις παραδείγματα, να φέρνεις αποδείξεις, ενδείξεις. Να λες απορίες. Απορίες, ερωτήσεις. Να έχεις απορίες και ο άλλος να σου αποδεικνύει. Βρισκόμουν σε μια κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Όπου είναι ξεκάθαρο, δηλαδή τι κοροϊδευόμαστε. Ψάχνουν να δούνε. Ποιος σκέφτεται διαφορετικά. Όλη την ώρα ψάχνουν να βρουν ποιος σκέφτεται διαφορετικά. Διότι τελικά υπονοείται ότι απαγορεύεται αυτό. Φοβούνται αυτό το πράγμα. Τη διαφορετική σκέψη. Άρα απαγορεύεται να σκέφτεσαι. Υπήρχε μια σειρά κάποτε αμερικάνικη. Thinking aloud. Επιτρέπεται η σκέψη. Απαγορεύεται να σκέφτεσαι. Απαγορεύεται να αμφισβητείς. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μόνοι μας την έχουμε κάνει, έλα τώρα, άστο, μόνοι μας την έχουμε κάνει, την έχουμε φορέσει. Σαν μια χούντα είναι που δεν χρειάζεται ούτε τάγκς. Και την έχουμε βάλει μέσα μας. Απαγορεύεται να αμφισβητείς, δηλαδή πρέπει να είναι έτσι. Ας πούμε τώρα, να πάρουμε πράγματα, εγώ θέλω τη συζήτηση κανονικά. Σου λέει ο άλλος ότι αυτός ο ιός είναι τρομερός. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι. Εγώ δεν μπορώ να πω, ας πούμε, δεν μπορώ ούτε καν να πω ότι δεν είναι και να πω βάλτε μου τον να δεις οι αντιδράσεις του σώματος για να ξεμπερδεύουμε αυτήν την υπόθεση. Εσύ δεν ξέρεις. 10.000. Τι δεν ξέρω, μεγάλε. Τι δεν ξέρω. Δεν είμαι άνθρωπος. Δεν είμαι άνθρωπος. Τι χρειάζομαι κανέναν ιερέα για να μου πει τι είναι. Ειδικό. Άκου αυτό το πράγμα, να χρειάζεσαι τον ειδικό. Άκου που φτάσαμε, να χρειάζεσαι τον ειδικό. Να απαγορεύεται να είσαι γενικός, να ξέρεις την υγεία σου και τα λοιπά σου και να είναι αυτός ένας σύμβουλος για ειδικές περιπτώσεις, αν το χρειάζομαι και τα λοιπά. Ακούς. Δηλαδή πάει να συμφωνηθεί καινούργιο ιερατείο. Καινούργιο ιερατείο, δηλαδή εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να έχεις άποψη. Δεν μπορείς να ξέρεις για την υγεία σου. Πρέπει να σου πούμε εμείς για την υγεία σου. Όχι μόνο δεν μπορείς να ξέρεις για την υγεία σου. Απαγορεύεται να νομίζεις ότι η υγεία σου λειτουργεί χωρίς εμάς. Ακούς, είναι σοβαρά αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται να νομίζεις ότι η υγεία σου λειτουργεί χωρίς εμάς. Αυτά είναι πράγματα επικίνδυνα, αιρετικά και απαγορεύεται και να τα σκέφτεσαι και να τα διαδίδεις. Εκεί βρισκόμαστε. Απαγορεύεται ναι, να νομίζεις... Ναι, αλλά άμα ακούσει κάποιος τώρα θα πει ότι εσύ είσαι ο επικίνδυνος. Γιατί είμαι επικίνδυνος? Είδες αυτή τη φίλη σου στη Γερμανία, ποια ήτανε, τι μου είπες για μια τύπησα στη Γερμανία που πήγε να κάνει... Τι πήγε να κάνει? Δεν ήταν φίλη μου, ήταν μια δικηγόρος που έκανε μήνυση στο κράτος, στο κρατήδιό της. Γιατί πράγμα? Για το πώς ισχυρίζεται ότι υπάρχει πανδημία, ενώ καμία ένδειξη δεν υπάρχει για πανδημία. Και τη βάλαν φυλακή. Όχι, σε ψυχιατρία την βάλαν. Α, σε ψυχιατρία. Βάλαν σε ψυχιατρία. Αυτό. Θα σε πούν και εσένα ότι είσαι τρελός και επικίνδυνος. Γιατί μπορείς να κολλήσεις, να έχεις τον ιό και να κολλήσεις τους άλλους. Κοίτα να δεις. Κατανόητο. Αυτός που θα το πει, θα πρέπει και άλλοι να ακούνε και να σκέφτονται σε ποιο κόσμο θέλουν να ζήσουν. Και ο καθένας πρέπει να σκεφτεί μέσα του σε ποιον κόσμο θέλει να ζει ψυχολογικά και. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εποχή. Εγώ αρνούμε να ζω στον κόσμο όπου φοβάμαι οτιδήποτε.
που δεν, δηλαδή όπου ο φόβος είναι αναγκαστικό πράγμα. Εγώ να ζω με το φόβο. Είτε αυτόν του δώσεις το όνομα ενός ιού, είτε είναι η πραγματικότητα που χρησιμοποιεί τον ιό, δηλαδή είναι δούριος ιός, Τροϊάνα, Τρόιαν, Βάιρους, Τρόιαν, Βάιρους, που το λένε στην πληροφορική, είναι δούριος ιός. Πίσω από αυτόν κρύβεται μια νοοτροπία, ξεκάθαρα πράγματα, την οποία δεν συζητάμε, δεν κάνουμε καν κουβέντα περί αυτού. Τι θα πει ανοσοποιητικό, το λέμε, αλλά τροχάδι. Τα παιδιά δεν κολλάνε, λέμε, ισοποιητοποιούσαν κτλ. Αν δεν κολλάνε, διαμαγείρεται. Τότε να σπουδάσουμε τα παιδιά. Τότε να ξαναπιάσουμε τη βίβλο, να πιάσουμε τη βίβλο που λέει γίνεται σαν τα παιδιά και να γίνουμε σαν τα παιδιά στην ανοσία μας. Γιατί να κλείνουμε έναν ολόκληρο πολιτισμό ενώ υπάρχει το φαινόμενο των παιδιών, υπάρχει το φαινόμενο του του καλού, ας πούμε, της καλής, του καλού ανοσοποιητικού και πώς φτάνει ο δυνατός, που είναι εντάξει, που έχει, να πρέπει να προσαρμόζεται σε βαθμό που του περιορίζονται οι βασικές του ιδιότητες για την ιδέα, λέω αυτή τη στιγμή, ότι κάποιοι μπορούν να κολλήσουν και να πεθάνουν. Και ποιοι συγκεκριμένοι. Και ποιοι, δηλαδή δεν κάνει κανένα να το δούμε. Δηλαδή μπορεί να είναι, μπορεί κάλλιστα να είναι αυτοί που πεθαίνουν και κάθε χρόνο. Οι άνθρωποι που πεθαίνουν, που φτάνει ο καιρός, που έχουν αδύναμο οργανισμό, που δεν το φροντίσανε, για να μην πω που τους δηλητηριάσαν κι άλλοι, δεν μου αρέσει αυτό το σκεπτικό, γιατί πρέπει να προσέξεις και τι τρως και τι κάνεις και τι βάζεις μέσα σου κτλ. Άρα δεν θα το πω ότι κάποιοι άλλοι φταίνε, γιατί κυκλοφορούν πράγματα που δεν είναι καλά για τον οργανισμό, αυτό πάντα κυκλοφορούν. Πάντα κυκλοφορούν. Αλλά ο άνθρωπος που προσέχει τον εαυτό του, είτε από ένστικτα, είτε από λογική, είτε από ό,τι θέλεις πες, το έχει. Το έχει. Είναι εντάξει. Λοιπόν, και φτάνουμε να χρησιμοποιούμε έναν αυθαίρετο αριθμό από ανθρώπους που πεθαίνουν και θέλω να δω στο τέλος της χρονιάς, πάνω στη γη, πόσοι τέλος πάντων περισσότεροι πεθάνανε. Διότι όπως και αν παίξεις με τα νούμερα και τις ορολογίες, γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα πως παίζουν με νούμερα και ορολογίες, με ορολογίες βασικά και τα νούμερα μέσα στις ορολογίες, δηλαδή πόσο τις 100 από αυτούς οι οποίοι νόσησαν πεθαίνουνε και εσύ ακούσε ένα νούμερο, ξέρω, 70% από αυτούς που αυτοί αποφασίζουν ότι λέγεται ότι νόσησαν και τελικά πεθαίνουνε, ακούς λέμε ένα 70% και είναι φοβερό νούμερο. Δηλαδή είναι σαν να πεις, ας πούμε, να σου πω ένα πράγμα έτσι κορυφαίο για να σκεφτείς. Πόσοι άνθρωποι που περνάνε το... άμα πας και δεις, ξέρω εγώ, σε ένα πληθυσμό, σε ένα... δεν θυμάμαι πώς λέγεται, εκεί που έχουν... τέλος πάντων τους νεκρούς και τραβάνε τα σιρτάρια... Στο νεκροτομείο. Στο νεκροτομείο. Δηλαδή στο νεκροτομείο η θνησιμότητα είναι 99%, δηλαδή είναι δύο υπάλληλοι, ας πούμε, που είναι ζωντανοί. Έτσι, παιχνίδια είναι και αυτά. Έτσι, παιχνίδια. Όλοι είναι νεκροί. Όλοι είναι νεκροί. Όχι, τέτοια παιχνίδια είναι και αυτά. Ξέρεις τι παιχνίδια μπορείς να παίζεις με το μυαλό, ό,τι θέλεις. Μεγάλε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα κάνουμε υπομονή, θα τηρήσουμε τους κανόνες μας, αυτά κτλ. Κτλ, κτλ. Στο τέλος της χρονιάς θα θέλω να δω πόσοι άνθρωποι πεθάνουν. Πριν ξεκινήσουν τα μέτρα και αρχίζουν πιθανόν να μεγαλώνουν οι αριθμοί. Πριν τα μέτρα τα μεγάλα. Με αυτά που είχαμε και δεν είχαμε και εκείνο και τα άλλο. Που δεν είχαμε. Δεν μπήκαμε όλοι στα νοσοκομεία, εγώ δεν μπήκα. Πήρα χάπια, τίποτα, δεν έκανα. Να δούμε τι πληθυσμό θα έχουμε και να ξαναδούμε και θα τα ξαναεφαρμόσουμε και να δούμε πόσο λίγο χρειάζονται, όχι πόσα πολλά, πόσο λίγα. Και να δούμε τι θα πρέπει να μάθουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή μας και όχι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ότι ο ιός είναι το πρόβλημά μας. Δεν είναι ο ιός το πρόβλημά μας. Έχουμε προβλήματα. Πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα.
Αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να λέω ψέματα στον εαυτό μου. Ούτε για να αφήνω κάποιους δίθεν μου, τάχα μου επιστήμονας, γιατί και εγώ είμαι επιστήμονας, να εφαρμόζουν απολυταρχικές, να μην πούμε και δικτατορίες, να ετοιμάζονται για να φερθούν σε βρέφη πνευματικά, επειδή έχουμε θέματα διάφορα. Ή μπορεί και να θέλουν να έχουν δουλειά ή να δικαιολογήσουν κάποια κονδύλια και αυτά. Να έχουν τα κονδύλια που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους και την επιστήμη, να έχουν ένα φάνα να κάνουν, να δείξουν όσα αυτά μπορούν να έχουν και πρέπει να έχουν, όχι όμως να είναι εις βάρος της αλήθειας και της μελέτης. Δεν μπορεί να λέμε ψέματα για να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό πρέπει επιτέλους κάποτε να πάψει. Να πάψει να γίνεται η οικονομία, ο λόγος, η αφορμή για να λέμε και τα ψεματάκια μας και τελικά να έχουν γίνει ψεματάρες, δηλαδή να είμαστε μες στο ψέμα. Διότι αλλιώς θα χάσει ο άλλος τη θέση του ή θα χάσει τα λεφτά του κτλ. Δεν μπορεί να είναι έτσι, πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Να μην νιώθετε απειλείτε ο τάδε καθηγητής κτλ. Ή όταν του δίνετε ευκαιρία να πει μπούρδες, να λέει μπούρδες. Να λέει μπουρδες, αντί να λέει μια αλήθεια και να ψάχνει να βρει αυτή την αλήθεια. Και να είναι ταπεινός απέναντι στην αλήθεια, αν είναι όντως έτσι αυτά που λέει και ισχυρίζεται. Πρέπει να αλλάξει μια ολόκληρη νοοτροπία κοινωνίας. Αυτό είναι πάνω, Δημία. Αυτό είναι ο πανδημικός χαρακτήρας. Κατάλαβες τι λέω εγώ. Ο πανδημικός χαρακτήρας είναι ότι χρειάζεται κάτι, υπάρχει παγκόσμιο, παγκόσμια κατάσταση, πανδημία, εγώ λέω παντοπία, η Πανδώρα, υπάρχουν πολλά παν. Όντως έχουμε μία παν κατάσταση. Υπάρχει ο πανικός. Σχετίζεται με τον πάνω. Συμφωνώ ότι έχουμε μία πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Δεν είναι όμως αυτή του ιού.